δυστυχώς έχουμε δύο γυναίκες νεκρές στα Δωδεκάνησα. Έχουμε συνδεθεί όμως και με την Ολυμπιάδα εκεί όπου η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολα. Αριστίδη Μιαούλη, να ξεκινήσουμε από σένα και με τα δύο νέα θύματα αυτής της κακοκαιρίας. Καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Τραγικό θάνατο λοιπόν βρήκε μία 75χρονη άτομο με ειδικές ανάγκες, η οποία την ώρα της μεγάλης νεροποντής και συγκεκριμένα στις 6 το απόγευμα βρισκόταν μέσα στο πλημμυρισμένο υπόγειο του σπιτιού της στην Ιαλισσό. Βεβαίως, να σημειώσουμε ότι όταν πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑ, βρήκαν τα νερά στο ύψος του κρεβατιού. Αυτή την εικόνα αντίκρισε και η άτυχη γυναίκα, η οποία δεν άντεξε, έπαθε ανακοπή. Μεταφέρθηκε βεβαίως στο νοσοκομείο, αλλά ήταν αργά. Επίσης, άλλη μία γυναίκα, ηλικίας 76 ετών, χειμερινή κολυμβήτρια, στο ψαλίδι της ΚΟ, πήγε όπως κάθε μέρα να κάνει το μπάνιο της, αψηφώντας τα μεγάλα κύματα, και δεν τα κατάφερε όμως να βγει ζωντανή από τη θάλασσα. Λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθήκων, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλεί τον κόσμο της Ρόδου να περιορίσει τις μετακινήσεις του. Επίσης, με απόφαση του Δημάρχου της Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη, αύριο όλα τα σχολεία, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στη Ρόδο, θα παραμείνουν κλειστά. Το πλοίο της γραμμής, το Blue Star, τελικά κατάφερε να δέσει πριν από λίγο στο λιμάνι της Ρόδου. Και έτσι, μετά τα 10 μποφόρ που επικρατούσαν, έπεσαν οι άνεμοι και σε λίγο αναχωρή από το λιμάνι της Ρόδου. Όσον αφορά το αεροδρόμιο, έγινε μόνο μία πτήση το πρωί και στη συνέχεια όλες οι άλλες είτε ακυρώθηκαν είτε παραμένουν σε στάση αναμονής να δούνε μόλις βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες. Επίσης, έχουμε και πολλά χωριά στη Ρόδο, τα οποία είναι αποκλεισμένα λόγω των νερών και επίσης λόγω των κατολισθήσεων. Μάλιστα, τώρα Σταύρο Πανούς, είναι δύσκολες οι ώρες για τους κατοίκους της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, καθώς είναι μια περιοχή η οποία δοκιμάζεται για δεύτερη φορά. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι ώρες. Λεπτό το λεπτό η κατάσταση χειροτερεύει, γιατί το ρέμα Μπασδέκη, το οποίο δημιούργησε το πρόβλημα πριν από τρεις μέρες, τα όποια έργα έγιναν στάθηκαν εντελώς ανεπαρκή να ανακόψουν την ορμή των νερών, τα οποία κατεβαίνουν ως χύμαροι πάνω από τα βουνά. Η βροχόπτωση είναι συνεχής το τελευταίο διάστημα και ενώ δείχνει κάποια στιγμή να σταματάει, μετά ξαναρχίζει ακόμα πιο δυνατά. Υπάρχουν έντονες πνοές ανέμων, αλλά κυρίως το πρόβλημα είναι στην υπερχείληση του ρέματος αυτού, το οποίο έχει σπάσει σε διάφορα σημεία, με αποτέλεσμα τόσο τα σημεία στα οποία είχε ήδη δημιουργηθεί πρόβλημα κατά το προηγούμενο διάστημα, όσο και άλλα σημεία ανατίθενται σε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον πρόεδρο της κοινότητας, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι. Είναι γνώστες της περιοχής, οι οποίοι όσοι ήταν στα χαμηλά σημεία, τέλος πάντων παραπλεύρος του ρέματος, έχουν απομακρυνθεί όλοι. Υπάρχουν περίπολοι μέσα στην περιοχή, την ίδια την Ολυμπιάδα, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι και για άλλα ρέματα να σπάσουν. Έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία από την Ολυμπιάδα προς Σταυρό αλλά και προς Βαρβάρα και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε όλοι είναι επιφυλακοί για να μην θρηνήσουμε θύματα ή μην γίνει ακόμα χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι. Δυστυχώς όμως η πρόβλεψη είναι ότι θα χειροτερεύει συνεχώς, γιατί η βροχή είναι αμύωτη εδώ αλλά και στα υψηλότερα σημεία της Χαλκιδικής. Και θα συνεχιστούν οι ισχυρές καταιγίδες και τις επόμενες ώρες.